Μουσική. Περιπλάνηση μέσα στο χρόνο. Με το βιολιστή και ζωγράφο Παντελή Σταματέλο. Τελευταία 75 χρόνια στον τόπο μας, αγαπητοί ακροατές, σε όλα τα ιστορικά γεγονότα, το κοινωνικό γίγνεσθε, τα βάσανα, τις αγωνίες μας και τις χαρές μας, υπάρχει σαν καμβάς επάνω στον οποίο εξυφαίνονται και εξιστορούνται όλα ένας γνώριμος ήχος. Είναι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η μουσική του Μίκη είναι αναμφισβήτητα ο ήχος της μεταπολεμικής Ελλάδας. Οι μελωδίες του λυτές, δωρικές. Ο ρυθμός του σφριγγυλός και ορμητικός. Ο λόγος στα τραγούδια του υψηλού επίπεδου ποίηση. Η δύναμη της μουσικής του μας παρηγόρησε, μας ενέπνευσε και σε ένα βαθμό μας διαμόρφωσε. Η τέχνη γενικά έχει μία μαγική δύναμη να διασώζει μέσα στο χρόνο την ουσία της ζωής που ζούμε. Για παράδειγμα, το νόημα και την αίσθηση του πώς ήταν η ζωή στην αρχαία Ελλάδα τα έχουμε πιο πολύ από τις παραστάσεις των αγκείων, τα αγάλματα, τα αρχιτεκτονήματα και την ποίηση. Όσα ιστορικά κείμενα και αν διαβάσουμε, η αίσθηση για την αρχαία Ελλάδα μας δίνεται κυρίως από την τέχνη. Έτσι λοιπόν, αν ο ιστορικός του μέλλοντος θελήσει να κατανοήσει τη ζωή της Ελλάδας μετά τους δύο καταστροφικούς πολέμους που έζησε, παγκόσμιο και εμφύλιο, θα πρέπει να γνωρίσει τη τέχνη της εποχής. Η μουσική του Μίκη θα του πει με τον καλύτερο τρόπο πώς οι απλοί άνθρωποι ξανά φτιάχναν τη ζωή τους μετά τις καταστροφές. Πώς μια ταλαιπωρημένη γενιά ζούσε με αξιοπρέπεια τα βάσανά της και με το μόχθο της έφτιαχνε κάποιο μέλλον. Πώς με κέφι κρατούσε ζωντανή την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σαββατόβραδο. Θρυλικό τραγούδι του Θεοδωράκη με το Στέλιο Κασατζίδη σε ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη. Άντρες τα παιδιά. Σαββάτο βράδυ με μορφό ίδιο Χριστός ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη. Απόψε το μορφό, το μορφό τ' αποβραδώ.
και σκοτάδι. Αχ να ήταν η ζωή μας Σάββατο βράδυ. Κυριακή το βράδυ. Οι άντρες κολλάν' απ' τη δουλειά είχε κάνει σοβαρές σπουδές κλασικής μουσικής. Επέλεξε όμως τον ταπεινό δρόμο να γράψει μουσική που να έχει άμεση σχέση με τη ζωή των απλών φτωχών ανθρώπων και την καθημερινή ζωή μιας δύσκολης εποχής. Γύρισε την πλάτη σε όλα τα ευρωπαϊκά ρεύματα και φιλοδόξησε να είναι απλά ένας άξιος μαθητής του Τσιτσάνι και του Βαμβακάρι. Όπως έλεγε ο ίδιος, κάποια μέρα του είπε ένας φίλος του: «Γράψε, κάνε κάτι. Αυτό που γίνεται στη Δραπετσόνα είναι απαράδεκτο. Βασανίζονται οι άνθρωποι. Τους διώχνουν από τα σπίτια τους». Έτσι έγραψε τη Δραπετσόνα. Μνημείο, αγαπητοί ακροατές. Δραπετσόνα, λοιπόν. Ένα εξαιρετικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Το τραγουδάει ο Γρηγόρης Πιθηκότσης και το εξαιρετικό μπουζούκι που θα ακούσουμε είναι από το Μανώλη Χιώτη. Μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ κι εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου, πάμε αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
κάτι και μια κούνια στη γωνιά. Στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι ένα στεναγμός. Κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Κι όταν ερχόταν η βραδιά μες στο στενό σοκάκι ξεπαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι απ' το είχε καρδιά. Το 1961 παίχτηκε το φιλμ «Συνοικία το όνειρο» σε σκηνοθεσία Αλέκου Αλεξανδράκη και σενάριο του Τάσου Λιβαδίδη και Κώστα Κοντζιά. Έπαιζε ο ίδιος ο Αλέκος Αλεξανδράκης, έπαιζε ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και άλλοι. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ταινία είναι εξαιρετικό δείγμα νεορεαλιστικής ταινίας. Απαγορεύτηκε από το καθεστώς της εποχής. Προβλήθηκε μετά από χίλια βάσανα, πετσοκομμένη από τη λογοκρισία, όπως έλεγε ο Αλεξανδράκης. Δύσκολες εποχές. Οι συντελεστές της ταινίας λένε ότι κατά τα γυρίσματα στις φτωχογειτονιές είχαν συχνά επιθέσεις από τραμπούκους του καθεστώτος. Στην επαρχία δεν μπόρεσε να παιχτεί πολύ, διότι οι αντιφρονούντες πετροβολούσαν το σινεμά ή οι χωροφύλακες κατέγραφαν όσους πήγαιναν να τη δουν. Βρέχει στη φτωχό γειτονιά. Τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Και σπίτια χαμηλά μου βρέχει στη φτωχό γειτονιά. Ο Μίκης έλεγε ότι στα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου
Και μετά βρήκε σε ένα πακέτο από τσιγάρα στο πίσω μέρος κάποιους στίχους του αδερφού του Γιάννη. Είναι στίχοι συγκινητικοί και δίνουν με άμεσο τρόπο και θαυμαστή ευαισθησία τον ψυχισμό και τη βασανισμένη ζωή των εφήβων και των νέων της εποχής. Τα ματαιωμένα τους όνειρα, τους θλιμμένους τους έρωτες, τα αδιέξοδά τους σε ένα πλαίσιο μιας διάχυτης μελαγχολίας. Έτσι γεννήθηκαν οι Λιποτάκτες από τα κορυφαία έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Από τους Λιποτάκτες ακούμε την όμορφη πόλη. Τραγουδάει ο Μίκης Θεοδωράκης. Μπουζούκι πάλι ο Μανώλης Χιώτης. Ήταν γύρω στο 60 και τόσο, αγαπητοί ακροατές, η ζωή είχε αρχίσει να ανθίζει στον τόπο μας. Είχαν εμφανιστεί στη μικρή πόλη που ζούσα τα πρώτα κέντρα διασκέδασης, μπειραρίες με μεγάλες τζεμαρίες, κουρτίνες, διάκοσμος ευρωπαϊκός δήθεν, ποικιλίες, μπύρες, αναψυκτικά και jukebox. Υπήρχε ένα τέτοιο κέντρο στην παραλία. Τα πρωινά ήταν ήσυχο, θυμάμαι. Μάζευα το χαρτζιλίκι μερικών ημερών και έφευγα από το σχολείο για λίγο για να πάω σε αυτό το κέντρο, σκαστός, να ακούσω στο jukebox με ένα δίφραγκο το γελαστό παιδί. Αυτή η μουσική με συνέπαιρνε. Με συγκινεί ακόμη και σήμερα. Θα ακούσουμε λοιπόν το γελαστό παιδί. Σε αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετική η Μαρία Φαραντούρη. Σπάσε καρδιά με κάτι το γελαστό παιδί. Είχε ένα αντρία και θάρρος και όνειρα θα θρυνώ. Το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί.
ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Για κι όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Θα ξέγανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέγανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Το γελαστό παιδί ήταν από ένα κύκλο τραγουδιών από το θεατρικό έργο του Brendan Beam, ένας όμηρος που είχε γράψει τη μουσική ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα ακούσουμε το αριστούρικημα «Άνοιξε το παράθυρο», πάλι με τη Μαρία Φαραντούρη. Εμπάγεγα
Ο Θεοδωράκης ήταν πολιτικών, καθόλου πολιτικάντης. Ήταν πολύ ταλαντούχος μουσικός, αλλά δεν ήθελε απλώς να φτιάξει ωραία μουσική. Είχε ένα όραμα για τη μουσική. Πίστευε σε μια τέχνη που βασισμένη στην παράδοση θα ανθίσει μέσα από τους αγώνες των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή, θα τους στηρίξει σε αυτή την πορεία και θα τους εκφράσει. Ήθελε να έχουμε τη δικιά μας μουσική και να μην είμαστε μόνο απλοί καταναλωτές μουσικών άλλων χωρών και άλλων εποχών. Είχε σε ένα βαθμό δίκιο. Έγραψε λοιπόν το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Μία ακόμα παραλογή του διαχρονικού αυτού μύθου του ελληνισμού. Το τοποθέτησε χρονικά στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. «Φεγγάρι μάγια μου έκανες» με τον Γρηγόρη Μπιθικότση από το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Είναι σπίτι ορφανό, ορφανό, απάστακτο το τυλινό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Διπλά στο πα, κονάκι. Αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη. Το 1972, φοιτητής θυμάμαι, είχα βρει στα περίπτερα ένα βιβλιαράκι του Μίκη που επιγραφόταν «Μουσική για τις μάζες». Με παραξένεψε που εκδόθηκε τότε στην Ελλάδα ένα τέτοιο βιβλίο, διότι η μουσική του ήταν απαγορευμένη. Έγραφε για το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Περιέγραφε το όραμά του για την ελληνική μουσική. Ένα εξαιρετικό τραγούδι είναι το τραγούδι που ονομάζεται «Στα Περβόλια». «Στα Περβόλια, μέσα στους ανθισμένους κήπους, αν σε πάρω χάρη στο κρασί, αν σε πάρω στο χορό και στο τραγούδι, τότε χάρισέ μου μια νυχτιά ζωή».
κράτα την καρδιά σου μάνα γλυκά, κι εγώ είμαι ο γιος σου που γύρισε για μια σου ματιά. Για το μέτωπο σαν έφυγα μανούλα, εσύ δεν ήρθες να με δεις. Ξενοδούλευες και πήρα μόνος μου το τρένο που με πήρε πέρα από τη ζωή. Στα Περβόλια λοιπόν, ένα από τα αριστουργήματα του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Περβόλια μες τους αντισμένους κήπους, σαν άρωτε θα στήσουμε χορό. Καλλιτεχνών που το έργο τους είναι απολύτως συνυφασμένο με την πραγματική ζωή, με τις ιδέες του, τα οράματά του, την καθημερινότητά του, τις αγωνίες του, τις θλίψεις του. Τα μετουσίωνε όλα σε τραγούδι. Συγκλονισμένος από τις μαρτυρίες του Ιάκωβου Καμπανέλη, που υπήρξε κρατούμενος στο Μαουτχάουζεν από το 1942 έως το 1944, επάνω σε στίχους του έγραψε το ομώνυμο έργο «Άσμα ασμάτων» από του Ματχάουζεν με τη Μαρία Φαραντούρη. Thank you.
φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Auschwitz, του Dachau, κοπέλες. Είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, την είδαμε σε μακρινό ταξίδι. Και πια το φόρεμά της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ανεξάντλητος χήμαρος μελωδιών. Αυτό που μας προσέφερε ήταν εξαιρετική μουσική που μας έφερνε με την αμεσότητά της σε επαφή με μεγάλη ποίηση. Από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη, το ελληνικό τραγούδι γνώρισε μια ποιοτική άνθηση που όμοιά της δεν έχει νομίζω άλλη χώρα. Βέβαια το να μελοποιούμε την ποίηση έγινε και λίγο μόδα και δεν είναι λίγοι οι μέτριοι συνθέτες που μάλλον κακό έκανε στην υπόθεση, παρακαλώ. Το 1936, αγαπητοί ακροατές, έγινε μια διαδήλωση στα πλαίσια μιας μαζικής απεργίας στη Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον των διαδηλωτών και ο απολογισμός ήταν 12 νεκροί. Συγκλονισμένος ο Γιάννης Ρίτσος από μια φωτογραφία που έδειχνε μια μάνα να θρηνεί επάνω από το νεκρό παιδί της, έγραψε μέσα σε 3 μερόνυχτα το αριστούργημα της ελληνικής ποίησης «Επιτάφιος». Κυκλοφόρησε σε 10.000 αντίτυπα, αριθμός ρεκόρ για ποίηση στην Ελλάδα. Τα 250 αντίτυπα που απέμειναν κάηκαν στις στήλες του Ολυμπίου Διός από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του Μεταξά. Μετά από 20 χρόνια, σε επανέκδοση, το διάβασε και συγκλονίστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης και έγραψε το αριστούργημά του «Επιτάφιος». Η πρώτη εκτέλεση έγινε με ενορχίστρωση του Μάνου Χατζηδάκη και την Άννα Μούσχουρη στο τραγούδι. Θα ακούσουμε από αυτή την πρώτη εκτέλεση το τραγούδι «Γλυκέ μου εσύ», Άννα Μούσχουρη, από τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη σε ενορχίστρωση του Μάνου Χατζηδάκη. Yeah.
σπίτια μου να ανάψει. Βρήκε μου εσύ δεν χάθηκες, ωι με μέσα στις πέδες μου είσαι. Τον επιτάφιο πάλι του Μίκη Θεοδωράκη και Γιάννη Ρίτσου θα ακούσουμε το τραγούδι «Νάχα τα θάνατο νερό» με την Άννα Μούσχουρη σε ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη. Νάχα τα θάνατο νερό, ψυχή καινού σου δίνα να ξυπνάγες για μια στιγμή μονάχα, να δεις να πεις να το χαρείς ακέραιο το γοητεύει στον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη Γιάννη Ρίτσου είναι ότι ενώ είναι ένα μυρολόι δεν σου αφήνει ένα αίσθημα μιζέριας, φόβου και θλίψης. Υποβάλλει μια θαραλέα και στεναρή, θα έλεγα, τη μετώπιση του θανάτου. Καταλήγει σε τελική ανάλυση ένα ύμνο στη ζωή και στη νιώτη. Ο ελληνισμός έχει αιώνες ασκηθεί στο να βλέπει το θάνατο σαν μέρος της ζωής. Αγιοποιεί τα νιάτα και την ομορφιά και από τους ηρωικούς νεκρούς του αντλεί δύναμη να συνεχίσει. Ο Μίκης έθεσε την τέχνη του στην υπηρεσία των αρχών που είχε σαν άνθρωπος. Ονειρεύτηκε και πάλεψε για ένα κόσμο πιο ανθρώπινο και η ψυχή του ήταν πάντα κοντά στο φτωχό και τον κατατρεγμένο. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Εξίασε απίηση από τον Τάσο Λιβαδίτη.
Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη τραγουδά ο ίδιος. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε τη γη οι θλιμμένοι, να έρθουνε να βρουν συντροφιά. Να βρούνε στρώμα νο τραπέζι στα μνήμια να πιει ο καημός, κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφού. Να βρούνε χωνιά να κουμπίσουν σκάμνη για να κάτσει ο τυφλός, κι εκεί καθώς θα μιλάμε θα 'ρθει συντροφιά. Από το παράθυρό σου με την εξαιρετική τραγουδίστρια Σούλα Μπυρπίλη, στην κιθάρα ο Νότης Μαυρουδής. Σε βρω γιατί το ξέρω.
Ακούμε τη Σούλα Μπιρμπίλη στο τραγούδι «Μαρίνα πράσινο μου αστέρι». Εξαίσια μουσική και ποίηση. Ο Μίκης φιλοδοξούσε, έλεγε, να γίνει ένας άξιος μαθητής του Τσιτσάνη. Έγινε και επιπλέον εμπλούτησε τις ζωές των απλών ανθρώπων με σπουδαία ποίηση. Παράδειγμα, η Μιρέη. Σε ποίηση του Κώστα Βάρνελη τραγουδάει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Εψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Εψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφίγγει
σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου εφτούσε κατά γης. Όπως ο βάσανο μεγάλο, ο βάσανο είναι τη ζωή. Όπως ο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ας πριν ημέρα δεν θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ας πριν ημέρα δεν θυμιέται. Μετά από τέτοια ποιότητα που είχε η λαϊκή μας μουσική, το πώς καταλήξαμε στις μέρες μας να αποκαλούμε λαϊκή μουσική την υποκουλτούρα που μας έχει κατακλείσει, είναι ένα ζήτημα νομίζω προς διερεύνηση. Το έργο του Μίκη είναι τεράστιο. Χρειάζονται αρκετές εκπομπές για να το καλύψουμε. Θα κάνουμε όμως και κάποιες άλλες. Σας χαιρετώ και σας εύχομαι καληνύχτα με τον ανούρισμα του Μίκη Θεοδωράκη με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Ήταν η εκπομπή «Μουσική, μια περιπλάνηση μέσα στο χρόνο» με το βιολιστή και ζωγράφο Παντελή Σταματέλο.